Ελπίδες για ταχύ ανάκαμψη της Ιρανικής οικονομίας δημιουργεί η άρση των διεθνών κυρώσεων. Η ιστορική απόφαση ωστόσο πυροδότησε νέα πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Η επιστροφή της Τεχεράνης στις αγορές σε μια περίοδο εκρηκτικής αύξησης της προσφοράς βύθισε την τιμή του Brent κάτω από τα 28 δολάρια το βαρέλι. Την αισιοδοξία ήρθε να μετριάσει και η απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλει νέες κυρώσεις λόγω πρόσφατης δοκιμής βαλιστικών πυράβλων. Δεν σκοπεύουμε να εμπιστευτούμε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του κοινού σχεδίου δράσης. Υπάρχουν μηχανισμοί για την επίλυση διαφωνιών αν παραβιαστεί η συμφωνία. Η Τεχεράνη καταδίκασε το νέο γύρο αμερικανικών κυρώσεων εναντίον 11 οργανισμών και προσώπων. Στο πρώτο του ταξίδι μετά τη συμφωνία για τα πυρηνικά, ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί επισκέπτεται τις επόμενες ημέρες Ρώμη και Παρίσι. Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει στην αγορά 114 αεροσκαφών από τον ευρωπαϊκό κολοσσό Airbus.